κοινωνίας και της οικονομίας της του καπιταλισμού. Ο Βρετανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζον Κίτμερ, που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου της Καβάλα Oil, δήλωσε ικανοποιημένος από τη νέα πολιτική επενδύσεων που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση. Με αφορμή τη συμφωνία ανάμεσα στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων Energean Oil and Gas και στη βρετανική πολυεθνική BP που υπογράφτηκε πριν από λίγους μήνες, ο Βρετανός πρέσβης στην Αθήνα, John Kitmer, επισκέφθηκε τα εργοτάξια της θυγατρικής εταιρείας της Energean, της Καβάλα Oil, στη Νέα Καρβάλη του Δήμου Καβάλας. It's a great pleasure to be here today as the guest of Energean Oil. This company is a company that Greek people should be proud of. Companies like this are steaming ahead with new developments, new investments. They are the future of Greece. Τον κύριο Κίτμερ, που επισήμανε ότι η ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων πετρελαίου στην Ελλάδα εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή πολιτική και ανάγκη για διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, υποδέχτηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Καβάλα Oil, Δημήτρης Βόντικας. Σήμερα μας τίμησε λοιπόν με την επίσκεψή του Βρετανός πρέσβης στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο που έχει μια εικόνα και μια προσωπική αντίληψη από κοντά των εγκαταστάσεων εξόρυξης και παραγωγής. Τα επόμενα χρόνια στοχεύουμε σε επενδύσεις αρκετά ψηλές που αφορούν καταρχήν την περιοχή του Πρίνου και από εκεί και πέρα, πρώτα Θεός και εφόσον έχουν εγκαίρως ολοκληρωθεί διαδικασίες υπογραφής για τα Γιάννενα και τον Κατάκολο, μιλάμε και για τα πεδία αυτά. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή.